Το πρώτο μέλημα είναι να μην κλείσουν περαιτέρω επιχειρήσεις. Θα σας πω μόνο ότι στο εμπόριο κλείσαν 66.000 επιχειρήσεις πέρυσι, το οποίο σημαίνει οι εργοδότες είναι άνεργοι, 66.000 άνθρωποι, συν άλλοι 77 οι εργαζόμενοι τους. Λοιπόν, το πρώτο μέλημα λοιπόν είναι να αποκαταστήσουμε τη ρευστότητα. Πώς γίνεται η αποκατάσταση της ρευστότητας? Καταρχάς να βάλουμε όλες τις αφιλές σε ένα κουβά. Το κράτος σήμερα χρωστάει προς τις επιχειρήσεις 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Πρέπει οι φόροι με τις εισφορές να μπουν σε ένα κουβά, ώστε να ελαφρυνθεί η ρευστότητα και να συζητήσουμε και κάτι πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι είναι πλέον το κούρεμα των ιδιωτικών δανείων. Γιατί αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και όλοι αυτοί που μας ακούνε τώρα και που έχουν το βραχνά τις δόσεις κάθε μήνα. Αυτό το ακούνε και στέκονται παγωκολόνες περιμένοντας τι εννοείται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Επεξεργαζόμαστε μια συνολική λύση. Δηλαδή? Την επεξεργαζόμαστε και αφήστε τον πρόεδρο όταν θα την ολοκληρώσουμε να το κάνουμε. Αλλά πάντως, μιλάτε για κούρεμα των δανείων που έχουν πάρει τα νοικοκυριά για στεγαστικά ή άλλα δάνεια. Συζητάμε καταρχάς για το κούρεμα των επιχειρήσεων. Των επιχειρηματικών. Θα σας πω μόνο, και το ξέρει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου πολύ καλύτερα από μένα, ότι όλοι πληρώνουν, προσπαθούν να είναι ταμιακώς εντάξει με τις επιταγές τους στις τράπεζες οι επιχειρήσεις, αλλά ξεχνάνε να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. 11 δις είναι τα χρωστούμενα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή η μαύρη τρύπα είναι ακόμα μεγαλύτερη βόμβα προς τον εργαζόμενο. Επειδή ρίξατε στο τραπέζι κάτι που επιμένω να λέω είναι πολύ μεγάλη σημασία, πρέπει να το κάνουμε και τίτλο. Λοιπόν, επεξεργάζεστε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για κούρεμα των δανείων των επιχειρήσεων. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό θα αφορά και ιδιώτες ή θα μείνει στις επιχειρήσεις? Θα αφορά και τα νοικοκυριά, τα σπίτια, τα δάνεια, τα στεγαστικά? Κοιτάξτε, για τα υπερχρεωμένα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας βαθμός προστασίας. Μπορεί να πάμε και σε παραπάνω προστασία. Για τα υπερχρεωμένα μόνο? Υπάρχει σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί μόνο να πάει για τα υπερχρεωμένα ή για όλα. Και παραπάνω. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία και γι' αυτό δεν θέλω να σας πω παραπάνω. Για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις είναι βασικό. Που είναι σε δύσκολη θέση ή για όλες τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, αυτό σας εξηγώ. Ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Είναι και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν τα δάνειά τους, αλλά δεν πληρώνουν κάποιους άλλους. Και αυτές είναι οι ασφαλιστικές εισφορές ή καθυστερούν στους εργαζόμενους τους και του λένε τώρα δεν έχω λεφτά αυτό το μήνα, πρέπει να πληρώσω το δάνειο. Θα σου δώσει τον επόμενο και σου δίνουν έναντι και όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε στην αγορά εργασίας. Άρα, βασικό μέλημα είναι να μην κλείσουν άλλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το υπαρχόν μέλημα. Άρα, το κούρεμα που λέτε ότι επεξεργάζεστε θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο αυτές που είναι σε πρόβλημα.